Αυτός ο άνθρωπος, αυτός που είναι και καθηγητής και σύμβουλος του κυρίου Ερντογκάν, τον βλέπετε, ο Μεσούτ Χακί Τσασίν, ο οποίος μας αποκαλεί το ηλιθιότερο έθνος του κόσμου, ο οποίος θα εξαφανίσει και θα βυθίσει την Κρήτη, αφού κείται στα σχέδιά του εμπρός, που υπενθυμίζει πως Τουρκία νοείται από Γιβραλτάρ ως Ινδία και άλλα ανήκουστα, είχε κάποιες ημέρες να χτυπήσει μεμένος πάλι κατά της Ελλάδας. Απευθύνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και παραπονιέται για τη στάση τους απέναντι στην Τουρκία. Τον ακούσαμε να λέει τα εξής: «Εσύ εγκαταλείπεις την Τουρκία. Πας στην Αλεξανδρούπολη και όπως κάνουν τα παιδιά στη θάλασσα, χτίζεις κάστρα από άμμο στη θάλασσα, ενώ στείνεις και βάση στην Κρήτη. Ένας πύραυλος να πέσει εκεί από την Κρυμαία και δεν θα μείνει ούτε Κρήτη ούτε Αλεξανδρούπολη». Τι άλλο να πω τώρα, Θεέ μου. Σίγουρα η περίπτωσή του είναι ανεξήγητη. Να ευρίσκεται νυχθημερών σε τέτοια κατάσταση και να ονειρεύεται διάφορα, να υβρίζει και ακατανόμαστα, να εμπλέκει τώρα και τη Ρωσία. Για έγκαιρη, έγκυρη ενημέρωση, τις κρυμμένες ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού, εγγράψου και κοινοποίησε τα βίντεο να τα γνωρίσουν γνωστοί και φίλοι σου. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ ακούγεται.